Αυτά να είναι τα φούσκα έτοιμη και τα λαμαρίνες εκεί να είναι έτοιμοι να... Όχι εκεί τράβημα, το πλέ. Πάμε, σπρώξτε. Ακούω. Λέγε, ακούω. Κοίταζε τη φωλιά. Ωπα, στοπ. Ήρθε σήμερα ο καινούριος αξονικός, είναι καλό για τον τόπο, ένα μηχάνημα το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε στο νοσοκομείο. Είχαμε ένα παλιό το οποίο δεν λειτουργήσε καμία φορά, έχει έρθει από αλλού μας, το είχαν φασάρει εδώ πέρα, τελικά μόνο για φασαρία ήταν αυτό το παλιό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ήρθε καινούριος, τώρα βέβαια περιμένουμε και το προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργήσει και είναι πολύ καλό για τον τόπο. Ό,τι υπολογίζεται να ξεκινήσει. Οι πρώτες εξετάσεις τώρα πρέπει να έχει διαδικασία, να εγκατασταθεί, να γίνουν δοκιμές, να δοκιμαστεί, γιατί αυτά τα μηχανήματα δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη πατάμε το κουμπί και παίρνουν μπρος. Και ευελπιστούμε ότι σε καμία κοσαριά μέρες θα πρέπει να είναι έτοιμο. Δεν ξέρω ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, αλλά περίπου, αλλά πρώτα είπαμε, περιμένουμε και τους γιατρούς. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ένα όνειρο πολλών ετών έγινε πραγματικότητα επιτέλους. Το νοσοκομείο μας αποκτά καινούριο αξονικό τομογράφο. Είχαμε έναν αξονικό μεταχειρισμένο από τον Άσιο εδώ και αρκετά χρόνια, ο οποίος ποτέ δεν δούλεψε, δεν έκανε ούτε μια αξονική τομογραφία. Το νοσοκομείο μας εμπλουτίζεται, ενισχύεται, αξιοποιείται περισσότερο το ακτινολογικό τμήμα. Θα κερδίσουμε σε εργατοώρες, θα κερδίσουμε σε διακομιδές. Το νοσοκομείο θα έχει άμεση διάγνωση για πολλά περιστατικά που αναγκαζόμαστε τώρα να στέλνουμε στη Λαμία. Με δυσκολίες, να κλείνουμε ραντεβού, η Λαμία έχει τα δικά της προβλήματα. Πρέπει να πηγαίνουν, έρχονται τα περιστατικά, χάνονται ώρες. Το ΕΚΑΒ ξοδεύει χιλιόμετρα και προσωπικό, οι γιατροί πηγαίνουν, έρχονται, οι διαγνώσεις καθυστερούν, όλα αυτά πιστεύω ότι θα λυθούν με το καινούριο αξονικό. Θα χρειαστεί ενδεχομένως οι τεχνικοί μας να κάνουν μια ταχύρυθμη εκπαίδευση στη λειτουργία του αξονικού. Έχουμε δύο νέους ακτινολόγους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στο να ξέρουν να διαβάζουν τις αξονικές τομογραφίες και πιστεύω σύντομα αναβαθμίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο μας. Θα χρειαστεί νέο προσωπικό ή καλύτερο το νοσοκομείο? Κοιτάξτε, πάντα ένα νέο προσωπικό χρειάζεται. Ο αξονικός ήθελε δικό του οργανισμό, προέβλεπε δύο γιατρούς ειδικά για τον αξονικό και δικό του προσωπικό σε τεχνολόγους.
Σε αυτή τη φάση όμως θα προσπαθήσουμε εκ των ενόντων να τον λειτουργήσουμε για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και να έχουμε καλύτερες διαγνώσεις, να βοηθηθούμε και εμείς οι κλινικοί γιατροί. Και πότε υπολογίζετε να γίνουν οι πρώτες εξετάσεις? Δεν μπορώ να σας το πω. Θα πρέπει να συνοηθούμε και λιγάκι με τα παιδιά κάτω, να δούμε ποιοι έχουν κάποιες γνώσεις, αν μπορεί άμεσα να λειτουργήσει, ή αλλιώς θα χρειαστεί μια ταχύρυθμη εκπαίδευση, η οποία φαντάζομαι δεν θα πάρει πολύ καιρό και θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε τις πρώτες αξονικές μας.